Δεν θέλω. Δεν είναι εκεί το θέμα. Στη ζωή δεν είναι το όνομα. Τι θα κάνω. Θέλω να μάθω το ρόλο. Η γυναίκα αυτή. Θέλω να σε ενημερώσω κάτι. Η γυναίκα αυτή έχει παντρευτεί αυτόν εκεί τον άντρα. Ειλικρινά, πώς κατέληξες αυτόν. Πώς κατέληξες αυτόν. Ναι. Όταν το παντρεύτηκες είχε πάρα πολλά λεφτά. Α. Είχε εργοστάσιο, τα έχασε όλα, αλλά έχει περιουσία ακόμα. Αυτή η γυναίκα έχει μια συναισθηματική ακινησία. Δηλαδή ξέρεις να συμμετεχθώ, δεν θέλει πολλά, δεν ξέρει πώς τη θέλει. Τον θέλει ακόμα. Γιατί αποκλείεται να τον θέλει. Πραγματικά πρέπει να ξέρω να τον θέλει. Σαν να κοίτα του. Σε παρακαλώ. Κοίταξε, είναι σαν συμφορά που δεν αποφεύγεται. Ρε Πούστη, είστε ίδιοι στη συμφορά. Αν η συμφορά είχε φάτσα, τι δικιά σου θα έπαιρνε. Με τον λάχο. Ω, Παναγία. Λοιπόν, τα λέει. Ναι. Κοίταξε. Το πώς παίζεται ένας άνθρωπος χωρίς συναισθήματα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Θα το παλέψω. Δεν ξέρω πώς παίζεται ένας άνθρωπος χωρίς συναισθήματα. Θα σου πω πώς μιλάει αυτή. Δεν έχει χειρουργείο λόγος. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, λέει ας πούμε, αχ, θα λέμε καλά, δεν ξέρω. Πού πήγε η γλάστα, κάτι που είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Τα παιδιά που πήγαν, αχ, δεν ξέρω πού είμαι. Τα μαλλιά θα λούσα αύριο σήμερα, δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ. Θα κλάψω τώρα. Αχ, θέλω να περνάω καλά. Αχ, η γλάστρα που πήγε από εκεί. Ναι. Εκεί δεν ήταν η γλάστρα. Ναι. Η γλάστρα που είναι. Ναι. Πού είναι η γάτα. Η γλάστρα. Γελάστε λίγο, καλή. Η γλάστρα. Τώρα ρε παιδιά. Καινούργια είναι. Πώς θα τη βάλαμε στον χώρο. Θέλω να βάψω μετά. Όχι, αύριο θα το κάνω. Ωραία. Τάκι. Ναι. Τώρα είναι το ωραίο. Τάκι. Με το αυτοκίνητο έπεσα σε ένα περίπτερο επάνω. Σκότωσες τον περίπτερα. Νομίζω ναι. Δεν είσαι και σίγουρη. Σκότωσα τον περιπτερά. Μπράβο, να βάζεις ερωτηματικό. Ε. Πάντα να βάζεις ερωτηματικό. Σκότωσα τον περιπτερά, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα σε ενημερώνω ότι ο γιος σου έχει πάει με άντρας. Μη νοιάζει εμένα αυτό. Όχι. Υγεία να υπάρχει. Εσένα αυτό που σε απασχολεί είναι τι θα υποστάσεις την άλλη μέρα. Λοιπόν, μάνα, καθίσεις εσύ εδώ σαν μάνα. Σαν μάνα. Ναι, σαν μάνα. Του παιδιού αυτού. Και πάμε να παίξουμε την πρώτη σκηνή, παιδιά. Λοιπόν, τα λόγια σας έτσι. Ξεκινάς εσύ πατέρα. Όχι έτσι, σαν κακομοίρης. Ρε που... Μπράβο. Βγάλω τον αδελφό από μέσα και δείξω ότι δεν ξέρω. Κόμενες δεν βλέπω να μπαίνουν στο σπίτι και ανησυχώ. Αυτή η δικηγορίνα που μας κουβάλαγες που εξαφανίστηκε. Δεν έκανε για μένα, ρε πατέρα. Εγώ θέλω η γυναίκα, ρε παιδάκι μου, που θα πάρω να είναι... Μέσα σου τι σκέφτεσαι. Να είναι λίγο πιο γυναίκα από... Από σένα. Λίγο. Ναι, λίγο πιο γυναίκα από σένα. Ναι. Δεν θα το πεις αυτό. Όχι, θα πεις κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Θα πεις τη γυναίκα που θέλω να είναι, πάνω απ' όλα, άνθρωπος. Ναι. Δεν έκανε ρε πατέρα για μένα. Η γυναίκα που θέλω να είμαστε μαζί, θέλω πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος. Αυτό το άνθρωπος, το αν το πειράξω ρε και το ρε, ναι. Ακούμπησε τα όλα σαν να είναι... Πατέρα, αυτή δεν έκανε για μένα. Πατέρα, αυτή δεν έκανε για μένα. Εγώ θέλω η γυναίκα που θα ζήσουμε μαζί για την υπόλοιπη ζωή να είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Πάμε καλά. Λοιπόν. Γενικά, όταν κινδυνεύεις, θα βάλεις τη λέξη άνθρωπος. Καλά, δεν σε κατηγορεί κανένας. Δύο περιστέρια κουτσουλάνε τη γυναίκα απέναντι. Αυτή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι βρίσκεσαι στον κόσμο σας. Αυτό είναι σίγουρο να ξέρεις στην πραγματικότητα. Μιλάμε όμως για ποιο θέμα, για το παιδί. Για το παιδί μιλάμε, Τάσο. Τάσο. Για το παιδί. Ναι. Τι. Πότε θα παντρευτεί. Πότε θα παντρευτεί. Δεν μπορώ. Ας την πιάσουμε, ας την κάνουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω. Εγώ θέλω να ζω με τις γάτες μου, τις τσάντες μου, τις Louis Vuitton μου. Θέλω να βάψω το μαλλί μου κόκκινο. Θέλω να με αφήσετε ήσυχη γενικώς και όταν αποφασίσετε ότι θα παντρευτεί, απλά καλέστε με στο γάμο. Γιατί παιδάκι μου δεν παντρεύεσαι, γιατί παιδάκι μου μας τυραννά. Και ποιο είναι, γιατί παιδάκι μου δεν παντρεύεσαι. Πώς πες. Γιατί παιδάκι μου δεν παντρεύεσαι. Να, και να κάνω αυτόν τον σχηματισμό. Γιατί παιδάκι μου δεν παντρεύεσαι. Έτσι, μπράβο. Ε. Ναι. Άλλο τι έλεγα μετά. Δεν χαράτηκες.
Κύριε, σταματά. Θα μας πώς? Θα μας σκάσεις όλους. Θα μας σκάσεις όλους. Δεν μπορείς να το κάνω καλά. Τίποτε μπορείς, παιδί μου. Φέρει το σκάσι από το πόδο. Θα μας σκάσεις όλους πια. Δεν μπορώ. Και μπορεί να το κάνεις και να προσέξεις. Δηλαδή, θα μας σκάσεις όλους. Θέλω να είμαι και ωραία όμως. Ναι, δηλαδή είναι προσέξεις για να μην φύγει κάτι. Μην γίνω χαιρετίζει. Καλό είναι να σκάσω να φαγαίνω μόνο, αλλά τέλος πάντων. Εγώ τα είπα. Παντρέψε ρε παιδί μου να τελειώνω. Πάμε. Δεν μπορώ ρε μητέρα, δεν μπορώ. Θέλω αυτούς τους άνθρωπους που θέλω μαζί να είναι... Να, ξέρεις, είμαι και λίγο ευαίσθητος. Τι ευαίσθητος είσαι. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτή η λέξη. Είσαι ευαίσθητος. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα αυτούς θα σου κάνουμε χωριά της. Ας κάνουμε ότι είναι σε χωριό. Ίδια κουβέντα, τα ίδια λόγια σε χωριό. Πάμε. Ξεκινάω εγώ. Κάνω το χωριά. Γόμινες δεν βλέπω. Να παίρνω στο σπίτι και ανησυχώ. Ανησυχάω. Ανησυχάω. Αυτή η δικηγορία που μας έφερνε στην πόλη. Τι δικηγορία που μας έφερνε. Αυτή η δικηγορία που μας έφερνε. Πέρα εδώ, τι πέρα εδώ. Μπράβο, ρε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι που πέρα εδώ, πέρα εδώ, πέρα εδώ. Πόντι. Πολύ ωραία. Δεν έκανε αυτή για μένα, πατέρα, αφού... Δεν έκανε για μένα, πατέρα. Πατέρα. Α, μπράβο. Εγώ, η γυναίκα που θα... Η γυναίκα θα πάρει μια... Θα πάρει εμένα. Θέλω να είναι πάρα πολλά... Άνθρωπος. Διόντου η στέρια... Κουτσουλάνε τη γυναίκα απέναντι. Α, πολύ ωραία. Πέφτει το νόημα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Τι σημαίνει αυτό. Είσαι τι λες. Τι σημαίνει. Για ποιο θέμα. Για την Περιστέρια από Κατσουλά. Ναι. Τι σημαίνει. Α, τότε είναι any girls coming to the house. Περίμενε. Δεν περίμενε. Πώς θα παίξουμε τις αγγλίες. Και πάντα. Από άνθρωπο που δεν ξέρει αγγλικά.